Τι ωραία που πέρασε η ώρα και δεν πρέπει να πω πολλά. Σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες που πλησίαζε η γιορτή του παππούλη, τι θα μπορούσε άραγε να πει κανένας για τούτο εδώ το καλογεράκι, το χαριτωμένο παπουλάκι, τον άνθρωπο ο οποίος τον πλησίαζες και από τη μια μεριά έλεγες τι χαριτωμένος που είναι, τι ωραίο που μιλάει, τι ωραίο μας πειράζει, τι ωραία χαμογελάει, τι ωραία που χαίρεται, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία όλα. Την ίδια στιγμή που το λέγαμε αυτό, άμορε, ένα χαζούλικο γεροντάκι είναι. Και όμως, αυτό που είχε πολύ ο γέροντας, αλλά πολύ όμως, και αυτό τον αγίασε, ήταν η αγάπη. Αγάπη, 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 μαζί με απλότητα, 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 απλότητα και ταπείνωση πολύ. Ένιωθε και το βγάζε προς τα έξω σε όλους μας ότι είναι ο χειρότερος καλόγερος που υπάρχει. Ότι είναι ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει. Και όμως, ό,τι κι αν έλεγε ήταν ευλογημένο. Πολύ ευλογία. Έλα μου όμως, που τότε δεν το καταλαβαίναμε. Όχι. Παίζαμε μαζί του. Χαιρόμασταν να τον δούμε για να καυχηθούμε μετά αμέσως που γυρίζαμε Θεσσαλονίκη ότι είδαμε τον Γέροντα Παΐσιο. Πω, 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 τι χαρά να το πούμε σε όλους ότι είδαμε τον Γέροντα Παΐσιο. Και κάτι ακόμα. Ό,τι σπουδαίο μας έλεγε και πολλά από αυτά ήταν από το βάθος της ψυχής μας και της καρδιάς μας, κρυμμένα που ούτε εμείς τα ξέραμε, δεν το καταλαβαίναμε εκείνη την ώρα. Αφού φεύγαμε, χτυπιόμασταν. Τι είπε μωρή, κοίτα τι μου είπε. Όταν είχα πάει πονεμένος, γιατί ήμουνα στη Γερμανία, ο πατέρας μου ήταν εκεί, είχα πάει να τον δω. Την άλλη μέρα έφευγα και το βράδυ εκεί μπροστά μας ο πατέρας μου λιποθύμησε, χτυπιότανε, φοβήθηκα τέλος ο πατέρας μου. Έλα μου όμως ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε. Τηλέφωνα τότε δεν υπήρχαν κινητά, αλλά ούτε και κινητά σταθερά είχε ο πατέρας μου στο σπίτι τους. Και πήγαν στο νοσοκομείο, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Την άλλη μέρα, 6 ώρα το πρωί, έφευγα. Και φεύγω με πόνο πολύ να πάω στο Γεροπαΐσιο να του πω να κάνει προσευχή. Την άλλη μέρα κιόλας που γύρισα. Και από μακριά με μια χαρά μου λέει, «Ε, Χριστάκη, μη φοβάσαι, μη λυπάσαι. Ο μπαμπάκας σου σε 2 μέρες θα πάει στο σπίτι, είναι καλά. Θα ζήσει κάποια χρόνια ακόμα, όχι πολλά όμως. Και δεν θα φύγει από αυτήν την αρρώστια». Και έτσι έγινε. Και όταν, ντρέπομαι τώρα αυτό να σας το πω, και όταν με πίεζε, όταν με έδιωξε κακήν κακός από το Άγιον Όρος για να μην γίνω μοναχός, τι ωραία θα ήταν να είχα κρυφτεί, να είχα εξαφανιστεί, να μην με είχατε βρει. Τι ωραία που θα ήταν. Τι ωραία. Αχ, αλλά και μετά με πίεζε να γίνω παπάς. Και δεν το έλεγε ο ίδιος σε μένα, το έλεγε στον παπά Ισάκ που ήταν ο πνευματικός μου. Έλα βρε, πότε θα γίνεις. Και εγώ τι του έλεγα. Βρε γέροντα, εγώ είμαι και τρελός και χαζός και παλαβός.
πώς να γίνω παπάς, δεν μπορώ να αλλάξω. Και έλεγε ο γέροντας, όχι να μην αλλάξει. Έτσι τρελός και παλαβός να μην. Εγώ υπακοή απλά έκανα. Εδώ έκανα υπακοή, στ' άλλα δεν έκανα. Τι σκεφτόμουν λοιπόν να σας πω. Αυτά ήταν χαζά, αφήστε τα. Δέστε ποιος είναι ο Θεός μας. Δέστε μωρέ ποιος είναι ο Θεός μας. Και πώς μπορεί να πάρει ένα ανθρωπάκι και να το κάνει άγγελο. Να το κάνει έτσι που να μπορεί να γυρίζει τους νόμους της φύσεως ανάποδα. Ανάποδα. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν είχε τυχαίο γέροντα ο γέροντας Παΐσιος. Όχι, μόνος του δεν γίνεται κανένας τίποτα. Ο πνευματικός του θα τον βοηθήσει. Όχι, δεν γίνεται μόνος, αυτό που στις μέρες μας αυξήθηκε πολύ, που ο καθένας έγινε γέροντας χωρίς να έχει κάνει τίποτα στη ζωή του, αυτό μας μπέρδεψε. Διαβάζετε στο ίντερνετ κάτι δασκάλους γερούς που είναι λαϊκοί, που δεν έχουν κάνει υπακοή πουθενά, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν κοινωνήσει ποτέ, δεν, αλλά στο ίντερνετ είναι δάσκαλοι πρώτοι. Είχε γέροντα τον Παπατίχωνα το Ρώσο. Θρύλος στο Άγιον Όρος, θρύλος. Όλοι ετούτε εδώ που αγιοκατατάχθηκαν και ο γέρο Παΐσιος, το ίδιο το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Εκεί που έφτασε έλεγε ο γεροευμένος ο Σαριδάκης, ο Παπατίχων ο Ρώσος και ο Παπαφώτης ο Λαβριώτης, εκεί που έφτασαν αυτοί έλεγε ο γέρο Παΐσιος, δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε με τίποτα. Λειτουργούσε ο γέροντάς του και δεν πατούσε με το Άγιο Πότηρο ποτέ στο χώμα, πετούσε ως άγγελος. Και έφευγε και πήγαινε στο βουνό, στον Άθωνα, στις σπηλιές, με το Άγιο Πότηρο στο χέρι πετώντας. Πώς γίνεται γέροντα, του έλεγε ο φίλος μου ο Μάρκος που ήταν ψάλτης του. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδάκι μου, λέει, βγαίνω από το ναό με το Άγιο Πότηρο, κλείνω τα μάτια, ανοίγω τα μάτια και είμαι στη σπηλιά με τον ασκητή. Τελειώνω, τον εξομολογάω, τον κοινωνάω, ξανακλείνω τα μάτια, ξανανοίγω τα μάτια και είμαι στην άλλη τη σπηλιά. Ξανακλείνω τα μάτια, ξανανοίγω τα μάτια και είμαι στην άλλη σπηλιά. Πόσες είναι οι σπηλιές, ποιες είναι οι σπηλιές, πού είναι οι σπηλιές, ποιοι είναι οι μοναχοί, ποιοι είναι οι ασκητές, δεν το ξέρω. Δέστε όμως το μυστήριο της σωτηρίας που είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία, δεν τα πιάνουν άγγελοι στα χέρια να τα πάνε στους ασκητές. Ούτε Άγιοι από τον ουρανό κατεβαίνουν. Αυτοί φύγαν, είναι εκεί, λειτουργάνε στο ουράνιο θυσιαστήριο. Αλλά εδώ δεν έχουν δουλειά. Εδώ δουλειά έχει το πετραχύλι του παπά, το πρόσφορο, το κρασάκι και να το το μυστήριο. Αυτόν είχε γέροντα ο γέρο Παΐσιος. Και σήμερα θα έχετε την ευλογία, έχουμε την ευλογία να κοινωνήσουμε από αυτό το Άγιο Ποτήριο, αυτό θα κάνω είσοδο, αυτό θα σας βγάλω να κοινωνήσετε και να κοινωνήσουμε όλοι, που κοινωνούσε ο Παπατίχων ο Ρώσος και οι μαθητές του, οι υποτακτικοί του, τα καλογέρια του, τα παιδιά του, ο Παπαφώτης και ο γέρο Παΐσιος. Τελειώνω
με μία υπογράμμιση. Πόσοι μου έχουν διηγηθεί ότι τους βοήθησε ο γέροντας. Πόσοι μου έχουν διηγηθεί, όχι όταν ήταν ζωντανός μόνο. Όχι, τότε βοηθούσε λίγος σε σχέση με αυτό που βοηθάει τώρα. Τώρα βοηθάει πιο πολύ τρέχοντας από σπίτι σε σπίτι, από τόπο σε τόπο, από χωριό σε χωριό, από καρδιά σε καρδιά, από ψυχή σε ψυχή, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Παρακαλέστε τον, κάντε τον φίλο. Μου είπε χθες μια ψυχούλα, πόσο το χάρηκα. Σήμερα γιορτάζει ο φίλος μου. Έτσι μου έγραψε. Σήμερα, λέει, γιορτάζει ο φίλος μου. Και συμπλήρωσε και ντράπηκα. Εσύ μας είπες, λέει, να κάνουμε φίλο κάποιον Άγιο. Δεν το είπα εγώ. Ο Γεροπαΐσιος το είπε. Κάνε, παιδί μου, φίλο έναν Άγιο και θα έχεις τα πάντα. Το ξαναλέω. Κάντε φίλο έναν Άγιο και θα έχετε τα πάντα. Και πώς γίνεται, βρε γέροντα, του λέγαμε, ένας Άγιος φίλος μας. Και ακούστε τι είπε. Κάθε μέρα, λέει, γιορτάζουν τόσοι Άγιοι. Θα παίρνετε, λέει, το συναξαριστή. Τον έχει και στο ίντερνετ μέσα. Έχει και καλά το ίντερνετ, δεν έχω χαζά. Και θα διαβάζετε, σύντομη είναι η ζωή των Αγίων. Θα διαβάζετε τον κάθε Άγιο και στο τέλος θα του λέτε, θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Έτσι θα του λέτε. Πώς λέτε στον άνθρωπο, θα ο δίπλα σας, θέλεις να γίνουμε φιλαράκια? Έτσι. Ε, θέλει η μαμά να γίνεται φιλαράκια? Θέλει. Θα το σκεφτεί, σου είπε. Έτσι, έτσι τις είπες, βρε. Έτσι. Λοιπόν, κάντε το γέροντα Παΐσιο φίλο. Και έρχεται, να σας πω ένα μυστικό. Ένα μυστικό. Σε λίγες μέρες προχωράνε οι αγιοκατατάξεις. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός και Παπαφώτης ο Λαβριώτης. Ήρθε η σειρά του φαβούλη μας. Πάρτε τους Αγίους μαζί σας. Και στο τέλος θα διαβάσω την συγχωρητική ευχή. Όσοι λίγα είναι αυτά που σας μπερδεύουν, ελάτε να κοινωνήσετε. Και αν κοινωνήσετε και έχετε κάτι μέσα σας, ελάτε μια μέρα, όλο το 15 Αύγουστο μετά τις παρακλήσεις θα εξομολογώ, να σας το πάρω με το τετραχύλι μου, να σας το πάρω. Και να μην σας βαραίνει την καρδούλα. Άντε μωρέ, να είστε καλά. Ο παππούλης να είναι πάντα κοντά μας.